Η εξομολόγηση του Γιάννη Φλωρινιώτη Μεγάλωσα σε τρία ορφανοτροφία. Όταν οι συγγενείς μας, μας έδιναν δώρα, μας τα έπαιρναν οι μεγαλύτεροι και μας τα ξαναπούλαγαν. Βρέθηκα στο ορφανοτροφείο επειδή η μητέρα μου δεν μπορούσε να μας ζήσει. Με έβαλα να διαλέξω με ποιον θέλω να ζήσω, με τη γιαγιά μου ή με τη μαμά μου ήταν πολύ μεγάλη πληγή για ένα παιδί να πρέπει να διαλέξει με ποιον θέλει να μεγαλώσει. Ζήτησα συγγνώμη από τη γιαγιά μου που επέλεξα τη μητέρα μου. Ο πατριός μου έπιασε τη μητέρα μου από το λαιμό και πήγε να τη χτυπήσει και τον έδιρα. Υποσχέθηκα στη μητέρα μου και τη γιαγιά μου ότι θα τη σώσω από τη φτώχεια, και έτσι έγινε, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Μου έφαγαν πολλά λεφτά, έχω πέσει θύμα σε απατεώνες. Πριν από μερικούς μήνες ο Γιάννης Φλωρινιώτης μίλησε στην κάμερα του pop και τον Εορδάνη Παπακυριακού και προχώρησε σε μερικές ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Ο ίδιος, που πριν λίγο καιρό πια και τα κεράβνωσε τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, μίλησε για τα λεφτά που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Έβγαλα πολλά χρήματα, ευτυχώς είχα την γυναίκα μου που τα κράτησε. Είμαι ανοιχτό χέρεις. Ο Θεός μου είπε θα σε κάνω μεγάλο όνομα αλλά δεν θα έχεις πολλά λεφτά ποτέ σου. Καλά μου έφαγαν και πολλά λεφτά, έχω πέσει θύμα σε απατεώνες. Αγόρασα και ένα μαγαζί με άδεια φούρνου και μου έφαγαν πόσα λεφτά, ήταν πτωχευμένος από την εφορία. Μου πούλησαν και οικόπεδα μέσα στην θάλασσα και έψαχνα να τα βρω.